Αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια καταγράφτηκε τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, που για μία ακόμη φορά καλύφθηκε με ένα πέπλο από τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, τα οποία σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις νότιους ανέμους έκαναν σήμερα δύσκολη τη ζωή των Κρητικών. Αυτός ο καιρός μου φέρνει δυνατό πονοκέφαλο, δηλαδή το σας βλέπω και δεν σας βλέπω. Μετά τις βροχές σκόνη, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Εντάξει, την έχουμε συνηθίσει εδώ. Το φαινόμενο ξεκίνησε από χθες το βράδυ με σκόνη να φεύγει από την Αλγερία, την Τινησία και τη Λιβύη. Από Αλγερία, Τινησία και Λιβύη, από εκεί έφυγε η σκόνη ουσιαστικά και ήρθε προς τα εμάς. Και έπιασε στο Ηράκλειο γύρω στις 10.30 το βράδυ χθες, έπιασε τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο το 5 λεπτό και το μέγιστο στο οποίο έφτασε ήταν στις 11.30 το βράδυ, πάνω από 1.600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Σε αυτές τις τιμές παραμείνανε γύρω στα 1.000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και πάνω από αυτές τις τιμές για ένα περίπου τρίωρο μέχρι τις 1.30. Το φαινόμενο θεωρείται αρκετά έντονο, χωρίς φυσικά να συγκρίνεται με το επεισόδιο σκόνης της περασμένης άνοιξης. Προφανώς. Στο μεγάλο επεισόδιο της άνοιξης πέρυσι είχαμε φτάσει τα 4.500 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μικρότερο επεισόδιο σχετικά με εκείνο, αλλά για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο ούτως ή άλλως στην περιοχή μας. Το πέπλο σκόνης άρχισε πάντως να υποχωρεί αισθητά στη διάρκεια της ημέρας. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να καθαρίσει εντελώς με μια κόκκινη βροχή, η οποία στην πόλη του Ηρακλείου έκανε την εμφάνισή της από το απόγευμα, με τις σταγόνες να αφήνουν παντού τα πρώτα σημάδια λάσπης. Πέφτει το επεισόδιο, σκόνης φεύγει σιγά σιγά. Με βάση κάποιες προγνώσεις από διεθνή δίκτυα, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκόνη τριγύρω για όλη τη μέρα, αλλά από αύριο θα είναι καθαρός ο καιρός. Και κάποια στιγμή θα έχουμε και μια βροχή που θα μας την απομακρύνει από την ατμόσφαιρα σημαντικά, οπότε μπορεί να έχουμε και καμιά κόκκινη βροχή. Λερώνει τα πάντα, το κοκκινόχωμα. Λιγάκι το αυτή η σκόνη τώρα, το χώμα οπωσδήποτε δεν αρέσει σε κανένα, αλλά είναι και αυτό στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα υποχωρήσουν έως το βράδυ, με προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα και καταιγίδες από αύριο σε πολλές περιοχές της Κρήτης.